μετέστης προς τη ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή, και τες πλευρίες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τα ψυχά. Αδελφότητο.
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και το καταξίνα θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εορταζόντων την Αγία Νέορτη και πανηγυρίτα αυτήν και επιτελούντων την Ιερά Λιτάνευση τα αυτήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
Κύριε ελέησον. Θεότητα υπερ ελέω ζωή, ειρήνη ησυχία. Σωτηρία επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δε και των αδελφών ημών. Τον επιτελούντο την ιερά λιτάνευση τάφη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ενίσχυ την Παρθενίαν εφυλάξας, εν δικημίσι τον κόσμο νουκα και Thank you.
Yeah.
ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεώσω, δεόμεθά σου επάκουσο και ελέησον. Εννοητών επιτρόπων συντρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έφυγε και των δουλών του Θεού, των εορταζόντων την Αγία Νεωτή και Πανίκηρη ταύτη, των μνημονευωμένων αδελφών ημών, των και προσφερόντων τα δώρα τα αυτά. Υπέρνουν διαφυλαχθήν την Αγία Εκκλησία και πόλη ταύτη και πάσα πόλη, μονή και χώρα, από οργείς λιμούν ημούσεις μου, κατά πότης μου βιών αχέρας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηλίου θανάτων, υπέρ του ήλιον ευθενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόλοιμων, του αποστρέψεις σου διασκεδά σε πάσα δοκήν και νόσα, την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς της ευκημένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Υπέρνουν σ' ακούσε, Κυριών των Θεών, φωνής της δύσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάντων ημών ο Θεός, ο σωτήρι μόνοι ελπής πάντων των κράτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Yeah.
ειρήνωμεν. Δέσποτα πολυέλεη Κύριος του Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες παρακράτου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμηση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεκουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προσβόμου και Μαρτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ανεμήρης, Σπυρίδωνος Τριμιθούτος και Νεκταρίου Πεδαπόλεων Θαυματουργών, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτίνων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Κύρενος και Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού των Ιερωματήρων Χαρολάμπτου Ελευθερίου και Κοσμάτου Πετρολού, τον Αγίων Δόξων και Καλλικορματήρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερολιμών, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυπτιάνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόδεκτον πίσω τη δέηση ημών, δόρισε ημί την άρτο άτομα των ημών, σκέπασον ημάς σε τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωσον ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή και ελέησον ημάς, και σώσου τα ψυχά ζημών, ως αγάπης φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εξ αυτών πεντακής κυρίους άντρας κορτάσας
αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την πανηγυριζούση εν ωρία ταύτη, εν τη σύχης των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγίαν εορτήν και πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σώπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σεβαστοί μου πατέρες, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι πάσης άλλης αρχής και εξουσίας, ευλογημένοι χριστιανοί, μέσα στην απελπισία της καθημερινότητας, μέσα στη θλιβερότητα του καθημερινού μας βίου, μέσα στην απουσία της προοπτικής για το καλύτερο αύριο, τα ιστορικά και πνευματικά γεγονότα που εκτιλήσονται και των οποίων η Εκκλησία μνήμην σήμερα με αυτόν τον εσπερινό και αύριο με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία ποιή, προβάλλουν κυριολεκτικά ως η ελπίδα του κόσμου σε αυτήν την απέλπιδα πραγματικότητα. Και τούτο διότι το ιστορικό και πνευματικός επαναλαμβανόμενο γεγονός που εορτάζουμε και θυμόμαστε και πανηγυρίζουμε είναι αληθινός εορτασμός, αιτία αληθινού πανηγυριού, όχι ενός πανηγυρισμού που διαρκεί μέσα στη διάρκεια και το χρόνο της ημέρας, αλλά ενός πανηγυρισμού που όταν ο άνθρωπος τον ζει συνειδητά και δεν τον αντιμετωπίζει με το μυαλό του μόνο, γεννά κυριολεκτικά μέσα μας την ελπίδα που χρειαζόμαστε όλοι για να αποκτήσει η καθημερινότητα του βίου μας την ποιότητα της ζωής που χρειαζόμαστε για να ισορροπούμε αλλά και για να μπορέσουμε δυναμικά να κινηθούμε προς το αύριο. Και αν δεν φαίνεται εκείνο ευίωνο, να το μεταμορφώσουμε κυριολεκτικά εμείς, αντλώντας την δύναμη από τα γεγονότα που εορτάζουμε. Ας πάψει, αδελφοί μου, επιτέλους, η γιορτή της Παναγίας μας να είναι ένα λαϊκό πανηγύρι και ας το αντιμετωπίσουμε ως ένα πνευματικός επαναλαμβανόμενο γεγονός που αφορά τη ζωή του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο από τότε που συνέβη ιστορικά η κίνηση της Παναγίας, αλλά μέσα στους αιώνες και μέσα στην ιστορία αφορά τον κάθε άνθρωπο
αφού η κίνηση της Παναγίας σηματοδότησε και ενεργοποίησε την δυνατότητα αιωνιότητας του ανθρώπου. Αυτό το γεγονός είναι που κάνει την Παναγία, το πάντιμο θεομητορικό πρόσωπό της, να ταυτίζεται με την ελπίδα που χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι κυριολεκτικά ελπίδα για τους λόγους που με λίγες σκέψεις θα εξηγήσουμε. Μας καλεί η Εκκλησία μας, εν ίδιες και οδές πνευματικές, να αποδώσουμε την κοινή που πρέπει για να φανεί και να υπογραμμιστεί η λαμπρότητα του γεγονότος που χρειάζεται και αφορά το πάντιμο και πανάσπυλο και πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Το πρόσωπο της Παναγίας μας, αδελφοί μου, αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ιστορίας όλου του κόσμου. Και τούτο διότι, εάν μια γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη έγινε αιτία να χάσει ο άνθρωπος την ισορροπία του και την μακαρία κατάσταση για την οποία δημιουργήθηκε να υπάρχει, η πρόνοια του Θεού και η βουλή του μέσα στην ιστορία δίνει στο ανθρώπινο γένος τη δυνατότητα και πάλι από ένα γυναικείο πρόσωπο να αποκατασταθεί και μέσα από αυτό να φωτιστεί και να ισορροπήσει στη ζωή του. Το πρόσωπο της Παναγίας μας κυριολεκτικά αποτελεί θεμέλιο για την Εκκλησία. Με τη γέννηση της Παναγίας, σε λίγες μέρες που θα εορτάσουμε, είναι η πρώτη εορτή του εκκλησιαστικού έτους, αφού αυτό το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Για να κλείσει και να ολοκληρωθεί και πάλι ο εορτολογικός κύκλος και πάλι με το πρόσωπο της Παναγίας και με το τελευταίο θεομητορικό γεγονός, που είναι όχι μόνον η κίνησή της, και δηλώνει αυτή η κίνηση ότι ούτε η μητέρα του Θεού δεν εξαιρέθηκε από την βιολογική και βεβαία εξέλιξη και τέλος του ανθρώπου. Ούτε και αυτή η Παναγία εξαιρέθηκε από το γεγονός του θανάτου. Αλλά στο πρόσωπό της αποκαλύπτονται τα εσχατολογικά γεγονότα της πνευματικής μας ιστορίας, πρώτου τέλους του κόσμου. Δηλαδή στο πρόσωπό της αποκαλύπτονται όσα θα συμβούν για τον άνθρωπο πριν αυτά συμβούν. Επομένως η Παναγία δεν υπήρξε μόνο η συνεργός του Θεού στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει η πραγματικότητα μετά θάνατον του ανθρώπου. Διότι το σημαντικότερο γεγονός που εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας δεν είναι ο θάνατος της Παναγίας μας. Με ρωτούσε ένας χριστιανός προχθές, πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να γιορτάζει έναν θάνατο, να πανηγυρίζει κυριολεκτικά το γεγονός του τέλους της Παναγίας. Και αυτή είναι φυσιολογική αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που περιορίζει την αντιμετώπιση και την εξέταση των γεγονότων με το έχον όρια μυαλό του. Όμως εμείς αληθινά πανηγυρίζουμε και είναι μεγάλη γιορτή, διότι λίγες μέρες μετά την κίνησή της, μετά τον θάνατό της, διαπιστώσαμε ότι τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν.
αλλός Θεού Μητέρα εις την ζωή μετέστη η αϊπάρθενος. Δηλαδή ανοίγοντας τον τάφο της, δεν ευρέθηκε ούτε αυτό το σώμα της, για να αποδειχθεί η δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ότι μπορεί να μην πεθαίνει όταν βιολογικά τελειώνει. Και αυτό μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος, όταν καταφέρει στη ζωή του να γίνει θεοδόχος με τη στάση του απέναντι στο Θεό και με τη συμπεριφορά του απέναντι στον συνάνθρωπο. Η Παναγία έγινε θεοδόχος. Χρόνια πριν την Παναγία δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τη βουλή του ο Θεός, διότι σχολιάζουν οι πατέρες ότι δεν έβρισκε ένα καθαρό σημείο πάνω στην γη για να μπορούσε να πατήσει ο αχώρητος παντί. Και στο πρόσωπο της Παναγίας βρέθηκε η καθαρότερη εκπροσώπηση του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτήν χρησιμοποίησε ο Θεός και εσκήνωσε εν ημίν και φανερώθη εν σαρκή, όπως φανερώνει η Αγία Γραφή. Έτσι ο άνθρωπος μπόρεσε να δει το Θεό, επειδή μεσολάβησε κυριολεκτικά η Παναγία μας. Για να αποδειχθεί κυριολεκτικά η Παναγία, η γέφυρα, η μετάγουσα του εκ γης προς ουρανών, αφού είχε την μεγαλύτερη δυνατότητα από αυτήν την γέφυρα να περάσει ο Θεός από τον ουρανό και να φανερωθεί εν σαρκή σε αυτόν τον επίγειο κόσμο. Πόσο λοιπόν πιο δυνατό είναι να περάσει πια ο άνθρωπος εις τον ουρανό. Θεοδόχος γενόμενος ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να μην πεθάνει όταν θα πεθάνει. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι κάθε φορά που χάνουμε έναν άνθρωπο πονούμε, γιατί μας λείπει η αγάπη του, η αγκαλιά του, η προστασία του, ο καλός λόγος του, η φυσική του παρουσία. Και αυτήν την πραγματικότητα, όσα τεχνολογικά επιτεύγματα και να καταφέρει ο άνθρωπος, όσο και να εκτοξεύσει την επιστήμη του, όσα θαύματα και αν κάνει η ιατρική, δεν θα μπορέσει να ανατρέψει το γεγονός του θανάτου. Έρχεται λοιπόν η Παναγία για να φανερώσει μέσα από το θάνατό της, όπως ο Χριστός, την ζωή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εγκαινιάζει το δώρο του Αναστάντος Χριστού και γίνεται μετάστασης κυριολεκτικά του ανθρώπου από την ματαιότητα και την θλιβερότητα του βίου του εις την αιωνιότητα του Θεού, που είναι η όντως ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό η Παναγία εξαιρείται και εξαιρέθηκε από όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων, γιατί εκείνοι πέθαναν και αναμένουν την συνημήν βασιλεία των ουρανών, που θα ολοκληρωθεί με τη συντέλεια του σύμπαντος κόσμου. Η Παναγία όμως φανερώνει, επαναλαμβάνω, την δυνατότητα που χαρίστηκε από τον Υιόν της στην πραγματικότητα του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξε και εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπε, όπως θα είχαμε ανάγκη να έχουμε τη βεβαιότητα της παρουσίας του αγαπημένου μας ανθρώπου που έφυγε, που πέθανε. Έτσι έχουμε την βεβαιότητα της παρουσίας της Παναγίας μας στη ζωή μας και μετά το θάνατό της. Διότι επαναλαμβάνει ο Ιερός Υμνοδός, ερμηνεύοντας την πανανθρώπινη εμπειρία
και αλήθεια της Εκκλησίας. Εν τη κοιμήση των κόσμων ού κατέληπε. Να γιατί είναι ελπίδα η Παναγία. Διότι φανερώνει και αποκαλύπτει ότι η μάνα όλου του κόσμου και φεύγοντας από τη ζωή όπως η κάθε μάνα δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της. Δεν στερεί από αυτά την ελπίδα τους, ούτε την ποιότητα της ζωής τους, αλλά τους δίνει τη δύναμη που χρειάζονται για να συνεχίσουν να ισορροπούν και να αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες του βίου μας. Εύχομαι ολόψυχα και ειλικρινά στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο θάνατος της Παναγίας που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι γιατί τον εορτάζουν αποτελεί τον εορτασμό της αληθινής ζωής όπως ακριβώς η Ανάσταση του Χριστού δια την οποία προηγήθηκε αυτή η Ισάδου κάθοδος. Αυτή η Ισάδου κάθοδος ενίκησε τον θάνατο και εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνια και αυτός ο θάνατος της Παναγίας που εορτάζουμε και θυμόμαστε αύριο μας φανερώνει ότι μπορεί ο θάνατος του κάθε ανθρώπου να μην αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο της ζωής του, αλλά κυριολεκτικά το πρώτο επεισόδιο της όντως ζωής του. Με αυτήν την ελπίδα και αυτήν την πραγματικότητα επικαλούμε τη δυνατή της πρεσβεία για να μεταμορφώσει τη θλιβερότητα του καθημερινού μας βίου και να μας δώσει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε. Αμήν. Κυρίου δεχόμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθε ευθυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ημών η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων μη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση και την εις τους ουρανούς μετάσταση με εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Παναγία να μας κρεπάζει όλους, χρόνια πολλά. Αύριο το πρωί στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα προσέλθει και θα προσκύει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Μεσογέας και Λαβρεωτικής Κύριος Νικόλαος. Και αύριο το απόγευμα με πληροφορούν οι πατέρες του ναού σας, στις 6.30 η ώρα θα γίνει ο μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και η παράκτηση προς την υπεραγία Θεοτόκο. Χρόνια πολλά, ιδιαιτέρως στις εορτάζουσες και εορτάζοντες της ενορίας αυτής.